Τελείω, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ποια βουλευτήνα του Τσίπρα της επιτέθηκε αγανακτισμένος κόσμος, αγανακτισμένοι πολίτες σε καφενείο χωριού. Σε λίγο δεν θα μπορούν να βγουν έξω τα σπίτια τους με όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται. Σε λίγο θα μάθουμε αναλυτικά ποια είναι αυτή η κυρία, τι ακριβώς συνέβη, ποιος την πέταξε το εισαγωγικό με τις κλωτσιές έξω από το καφενείο του χωριού. Όταν ο κόσμος διαμαρτύρεται ότι δεν έχει να φάει, όταν διαμαρτύρεται ο κόσμος για τις συντάξεις που πέφτουνε, έξω την πέταξαν με τις κλωτσιές από το καφενείο. Κάθε μέρα έχουμε και ένα νέο τέτοιο κρούσμα. Σε λίγο θα μάθουμε ποια είναι αυτή η κυρία και τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε γρήγορα όμως, Γιώργο, σε σένα για να μας πει. Πάμε τώρα όμως γρήγορα στο Σίμος Λατίνση και στο εδησαϊκά.gr, γιατί είχαμε άγρια επίθεση πασίγνωστης βουλευτήνας από εξαγριωμένους πολίτες, βουλευτήνας του Τσίπρα, που την έδιωξαν με τις κλωτσιές εντός εισαγωγικών από καφενείο. Σίμος Λατίνση, καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα από την πόλη της Έδεσας. Την όμορφη πόλη της Έδεσας. Εμένα βεβαίως. Κύριε Καμπούρη, έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό και βέβαια μου δίνει την ευκαιρία να δώσω τους χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δυστυχώς δεν μπορούμε να σταθούμε πλέον. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα και πρέπει να την πω έτσι. Γιατί τέτοιες φωνές λείπουν πραγματικά από το τηλεοπτικό πάνελ. Από καλά. Την τηλεόραση γενικότερα. Να είστε καλά. Να προχωρήσω εγώ στα δεδομένα τα οποία έχουμε εισπράξει εντός αγωγικών από τα χθεσινά. Χθες, για να ξεκινήσω βέβαια πρώτα απ' όλα από το περιστατικό, πώς συνέβη το περιστατικό, χθες είχαμε με ένα ξαφνικό μπουρίνι εδώ στην περιοχή της Έδεσας, στην πόλη της Έδεσας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη χαλαζόπτωση σε χωριά της περιοχής, όπου αυτή τη στιγμή μαζεύεται το κεράσι. Και καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά ότι η περιοχή της Έδεσας, που είναι πρώτη στην παραγωγή κερασιού σε όλη τη χώρα, περιμένει πώς και πώς για να ζήσει από αυτήν την κατάσταση. Και δυστυχώς τα χτυπήματα είναι συνεχόμενα, καθώς εδώ και ένα μήνα έχουμε καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν ταιριάζουν στην όλη περίοδο. Μιλάμε κάθε μέρα βροχή και χθες ένα χαλάδι που ό,τι και αποτελούσε τα πάντα σε ό,τι αφορά τα χωριά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την κακοκαιρία, έχουμε αυτά τα προβλήματα τα σοβαρά με τους αγρότες. Ξεκινάμε από εκεί. Μόλις λοιπόν ολοκληρώθηκε η κακοκαιρία, άμα επιτρέψει τον όρο αυτό, είχαμε την επίσκεψη της βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Τζάκρη συγκεκριμένα, μια και αναφέρθηκες προηγουμένως για το ποια πρόκειται, στην περιοχή, προκειμένου και η ίδια να διαπιστώσει το μέγεθος των καταστροφών, ως ύφιστε θα έλεγα εγώ από την πλευρά των βουλευτών. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως υπήρξε ένα περιστατικό, ναι. Ναι, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπήρξε ένα περιστατικό στο οποίο έχω την εντύπωση ότι ευθύνονται και οι δύο πλευρές. Συγκεκριμένα οι πληροφορίες που ήρθαν κατευθείαν στο site μιλούν ότι η κυρία Τζάκρη πήγε σε ένα καφενείο της περιοχής, στο χωριό Κρασιά συγκεκριμένα, όπου εκεί κάποιος από τους θαμώνες του καφενείου, κάτοικος και προφανώς και παραγωγός, της είπε να περάσει έξω. Της είπε να περάσει έξω, η ίδια το αρνήθηκε. Προφανώς εκεί ξεκίνησε ένα έντονο πραστικό επεισόδιο, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε πάντα από τους κατοίκους του χωριού, δεν μιλώ έτσι στον αέρα, το οποίο παρολίγο να εξελιχθεί και σε άλλου είδους ιστορίες, καθώς η πραστική επίθεση δεν ήταν μόνο πραστική, πήγε να γίνει και διαφορετική, αλλά με την ψυχραιμία των κάποιων εκεί την διώξαν, την πήγαν έξω από το καφενείο. Η ίδια αντέδρασε, όπως είπα προηγουμένως, και αυτό ίσως προκάλεσε και τη μήνυ των κατοίκων, οι οποίοι, των θαμώνων συγκεκριμένων του καφενείου, οι οποίοι ένας προς ένας άρχισαν να λένε πολλά λόγια και μάλιστα πολλά γαλλικά. Άρα άκουσε γαλλικά η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτήνα του Τσίπρα, η οποία τι πήγε να κάνει τι. Πήγε να πει ότι κύριοι αγρότες θα σας φορολογήσουμε, κύριοι αγρότες θα σας διαλύσουμε, κύριοι αγρότες δεν θα έχετε αύριο να τα έτσιτε τα παιδιά σας. Τι, ποιον δουλεύουνε.
Βγαίνουν και ποιον κοροϊδεύουνε. Αρνήθηκε να αποχωρήσει. Και αρνήθηκε, όπως λέει ο συνάδελφος, να αποχωρήσει, νομίζοντας ότι είναι τηλεοπτικό πάνελ και ότι θα βρει την ίδια. Είχε κάνει τα κουμάτα της, πήγε στο καφενείο. Πήγε στο καφενείο να το παίξει εξουσία, κυρία. Εξουσία. Να σου πω, Φίλιππε, σε αυτό το σημείο, ότι η κυρία Τζάκρη δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται ένα τέτοιο είδους επίθεση. Έχει συμβεί και σε άλλα χωριά. Απλά τώρα έγινε πιο έντονο γιατί είχαμε και την πληροφόρηση. Όταν λέω ότι συμβεί και σε άλλα χωριά της περιοχής μας, μιλάω για χωριά περισσότερο του κάμπου, όπου και εκεί την έδιωξαν από τα καφενεία της περιοχής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κόσμος, εγώ, αν θέλεις δική μου άποψη, ο κόσμος κάπου έχει δίκιο. Ο κόσμος ξύπνησε, συνάδελφε. Έτσι. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ξαγριώνεται, έχουν αγανακτήσει. Δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του και έχουμε το θράσος των βουλευτών, των 300 αυτό που μου είναι σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι τι κάνουνε, υποθάλτουν για μία ακόμα φορά τον ελληνικό λαό και τον φέρουν στην κατάσταση που βρίσκεται. Να μην έχει χρήματα ούτε να πληρώσει το ρεύμα του, ούτε να πληρώσει το νίκη του, ούτε να πάρει φαγητό για τα παιδιά του. Κάτω από τα όρια της φτώχειας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πατριωτών μας. Έτσι, να αφήνει πραγματικότητα. Και βλέπουμε, βλέπουμε τους αφρομετανάστες οι οποίοι έρχονται και τους βαφτίζουμε μετανάστες να παίρνουν και επιδόματα, να έχουν και στέγη και ο Έλληνας να μην έχει να ταΐσει το παιδί του. Δυστυχώς. Και σύνταξη, κύριε Καμπούρη. Έτσι. Μετά από 4 χρόνια. 50... Η κυρία εδώ, Τζάκρη, η συμπαθέστατη κυρία Τζάκρη, είναι συνυπεύθυνη και εκείνη. Άρα, ας πρόσεχε. Να είσαι καλά, συνάδελφε, και τα δεσαιρικά.gr. Τον ευχαριστούμε πολύ, το Σίμω, στη Λατίνση. Πάμε, Βαγγέλης Καράλης κοντά μας. Βαγγέλη Καράλη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.